Δευτέρα, 1η Μαρτίου. Καλό μήνα να έχουμε. Όλα να πάνε καλά και καλή εβδομάδα. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας με κάτι που θα κάνει αρχή σήμερα στη Δίνω Τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, τον δημοσιογράφο, συγγραφέα, στιχουργό και ερευνητή, για την εκπομπή. Και θα μιλήσουμε για την εκπομπή Αρχαίων Πολιτισμού. Καλημέρα σας, κύριε Λεκάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατάς σας, τους θεατάς σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία, διότι απευθύνομαι, μιλάω και επικοινωνώ, θα επικοινωνώ δηλαδή με τους ανθρώπους γύρω από την περιοχή που είναι η μισή καρδιά μου, γιατί η μισή καταγωγή μου είναι από την Μακεδονία και συγκεκριμένα από πλατεία Ματίας. Πάρα πολύ ωραία, και εμείς χαιρόμαστε που θα έχουμε ακόμη μία εκπομπή η οποία θα αναφέρεται στον πολιτισμό μας, θα αναφέρεται στον πολιτισμό μας, όμως με τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπετε, τον ερευνάτε εσείς, κύριε Λεκάκη. Πότε αρχίσατε να ασχολείστε με αυτήν την πλευρά, γιατί έχετε γράψει ποίηματα, έχετε γράψει κείμενα, έχετε γράψει βιβλία, έχετε ασκήσει τη δημοσιογραφία. Πότε αρχίσατε να βλέπετε τον πολιτισμό και να κάνετε μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν? Εκπομπή, είμαι παιδί της ΕΡΤ, εντάξει. Ούτως ή άλλως, τις παλιές εκείνες εποχές που γράφαμε εκπομπές ή ντοκιμαντέρ και είχαμε αγωνία να γυρίσουμε να δούμε αν γράφτηκαν τελικά ή όχι. Αν έγραψε δηλαδή το υλικό στο οποίο γράψαμε. Πολύ μεγάλη σημασία έχει όμως να σας πω ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από πολιτισμό. Δηλαδή ο πολιτισμός της είναι το 95% της ψυχής και της καρδιάς αυτού του λαού, αυτού του τόπου, αυτής της χώρας, και όλο το υπόλοιπο είναι το 5% της. Χωρίς να θέλω να παραμερίσω ή να αφήσω στην άκρη τα υπόλοιπα επιτεύγματα αυτού του εκπληκτικού λαού που λέγονται Έλληνες, θέλω να σας πω ότι όλα όσα πέτυχε ο Έλληνας τα πέτυχε επειδή είχε πολιτισμό. Άρα λοιπόν, πρώτα έρχεται ο πολιτισμός και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Τον χάνουμε σιγά σιγά αυτόν τον πολιτισμό? Επειδή είμαι φύση αισιόδοξο άτομο, θα σας πω πως όχι. Αλλά επειδή πρέπει να είμαι και πραγματιστής, θα σας πω πως αν δεν γίνουν προσπάθειες, κινδυνεύουμε να απολέσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του. Ειδικά τα νέα τα παιδιά, τα οποία όταν ακούνε για παράδοση, για ιστορία, για μυθολογία, για αρχαία χρόνια, γενικότερα ιστορικά θέματα, σχεδόν τα περισσότερα απαξιώνουν αυτή την άποψη, αυτή την προσέγγιση. Ενώ αν τους τα δώσεις μέσα από νέες τεχνολογίες ή μέσα από νέα θέματα ή νέα οπτική ή νέα εικόνα, είναι οι πρώτοι και οι καλύτεροι θεατές. Έτσι λοιπόν πρέπει να επιστρατευτούν τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, τα RGNA κλπ, τα μέσα με τα οποία ασχολούνται οι νέοι, τα έχουν στα χέρια τους, όλη μέρα είναι με ένα μπλιμπλίκι στα χέρια που λέει η δικιά μου. Και σε μια οθονίτσα μέσα προσπαθούν να διαβάσουν και να δουν πράγματα, προσπαθούν γενικά να επικοινωνήσουν και να συναναστραφούν. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε και αυτό πρέπει να δούμε. Και αυτό πρέπει να δουν και οι φορείς, όχι μόνο τα ΜΜΕ, αλλά και παραπάνω, οι φορείς της πολιτείας. Φανταστείτε, ας πούμε, τώρα που μιλάμε, το site, το επίσημο site, στο σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού έχει να ανανεωθεί από τις 19 του μηνός. Δηλαδή, εάν δεν, και δεν έχει, έχουμε μια ιστοσελίδα ενός Υπουργείου, του σοβαρότερου Υπουργείου στην Ελλάδα, του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο δεν έχει newsletter. Δεν μπορείς δηλαδή να λαμβάνεις, αν θέλεις, να μάθεις πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό από το επίσημο, την επίσημη ιστοσελίδα της χώρας σου. Δεν μπορείς να το κάνεις. Ο πολιτισμός, επίσης, ο οποίος ούτως ή άλλως τον τελευταίο χρόνο δέχεται ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, υπό την έννοια ότι ήταν ο πρώτος που έκλεισε και ο τελευταίος που θα ανοίξει μαζί με την εστίαση και λόγω πανδημίας, αλλά και γενικότερα αυτή τη στιγμή ο πολιτισμός και λόγω των τελευταίων γεγονότων έχει ένα σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα αυτά τα μέτρα, την οριζοντιοποίηση δηλαδή των μέτρων αυτών, δεν την κατάλαβα ποτέ, και ποτέ δεν κατάλαβα σε τι ενοχλούν τρεις άνθρωποι που παρευρίσκονται ή βρίσκονται μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο που πάνε να επισκεφτούν, γιατί παραπάνω δεν είναι.
Επίσης, εντάξει, και αν είναι παραπάνω, και αν είναι 10-15, είναι τόσο μεγάλη και ανοιχτή η χώρη που δεν είναι σοβαρό θέμα να το συζητάμε αυτό. Είναι ελεγχόμενη. Επίσης, στα μουσεία μπορεί ο καθένας να πάει να δει, τηρώντας τα μέτρα. Έχετε πάει, ας πούμε, ποτέ σε κανένα μουσείο και να δείτε συνωστισμό? Όχι, δεν το έχετε δει. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς όχι, στο εξωτερικό μας πολύ. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα. Αντίθετα, συνωστισμό βλέπετε στα μολ, στα πολυκαταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και όπου αλλού ο κόσμος πηγαίνει και στριμώχνεται γιατί θεωρεί ότι είναι σημαντικότερο να αγοράσει ένα ψωμί και 2 κιλά κρέας από το να πάει σε ένα μουσείο να θρέψει την ψυχή του. Mm-hmm, την πνευματική. Θα πω λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αρρωσταίνει κανείς όταν αρρωσταίνει η ψυχή, όχι όταν αρρωσταίνει το σώμα. Το σώμα έπεται. Mm-hmm, πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και ύστερα αρρωσταίνει το σώμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν αφήσουμε χωρίς φαΐ την ψυχή μας, τότε είναι σίγουρο θα μας βρουν δεινά. Αν όμως μπορέσουμε και ισορροπήσουμε μεταξύ ψυχής και σώματος, τότε δεν θα μας βρει τίποτα. Mm-hmm. Το αρχείο πολιτισμού αυτό έχει σκοπό να κάνει? Το αρχείο πολιτισμού είναι μια δύσκολη προσπάθεια μιας ομάδας φίλων της οποίας προείσταμε και οι οποίοι φίλοι έχουν την ίδια τρέλα με μένα. Να διασώσουν ό,τι μπορούν να διασώσουν, διότι κανείς δεν είναι ούτε Θεός, ούτε μπορεί να έχει τα μέσα που μπορεί να έχει ένας μεγάλος οργανισμός. Mm-hmm. Μπορούμε να διασώσουμε όμως μερικά πραγματάκια και να κρίνουμε και κατακρίνουμε την πολιτεία με σεβασμό. Mm-hmm. Δηλαδή, να κατακρίνουμε τα κακώς κείμενα και να επενέσουμε τα καλώς κείμενα. Δυστυχώς όμως τα κακώς κείμενα είναι πολύ περισσότερο και συνήθως βγαίνουμε και φανταζόμαστε γκρινιάριδες, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν το κάνουμε επειδή είμαστε γκρινιάριδες, το κάνουμε επειδή πονάμε και θέλουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα, να δώσουμε λύση και να πιέσουμε. Mm-hmm. Από το αρχείο πολιτισμού θα παρελάσουν την εκπομπή δηλαδή που ξεκινάει σήμερα μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σημερινού γίγνεσθε του πολιτισμού, από το χώρο του τραγουδιού, του θεάτρου, των επιστημών, όλων των τεχνών κλπ. Μέχρι και θεμάτων, τα οποία κάποιοι άλλοι δεν τα αγγίζουν διότι τα θεωρούν μη τηλεοπτικά. Ξέρετε, υπάρχει ο όρος αυτός, ο οποίος υφίσταται στα τηλεοπτικά κανάλια, όχι στο δικό σας, στο δικό μας αν θέλετε. Βέβαια, στο δικό μας. Ότι αυτό, άστο αυτό μωρέ το θέμα, δεν είναι τηλεοπτικό, δεν παίζει στην τηλεόραση ή δεν οπτικοποιείται. Λάθος μεγάλο. Αυτοί που το λένε αυτό φοβούνται να εργαστούν πάνω σε ένα θέμα. Δεν κόπτονται, δεν κουράζονται, δεν βασανίζονται πάνω σε ένα θέμα. Mm-hmm. Και έτσι πετάνε θέματα. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθούμε και θα μιλήσουμε στο Αρχείο Πολιτισμού στην εκπομπή που ξεκινάει σήμερα 8 η ώρα και κάθε Δευτέρα 8 η ώρα θα είναι στο Dion TV, είναι η οργανοποιία του μπουζουκιού. Η κατασκευή δηλαδή του Εθνικού Οργάνου της Ελλάδας που λέγεται μπουζουκιού. Mm-hmm. Μια τέχνη η οποία τίνει να εκλείψει. Ενώ αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι μπουζουξίδες, τα παιδιά δηλαδή που θέλουν να παίξουν μπουζούκι και να μάθουν μπουζούκι, τίνει να εκλείψει η τέχνη της οργανοποιίας του μπουζουκιού. Αυτό είναι οξύμορο. Mm-hmm. Με συνέπεια τα παιδιά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να βρίσκουν μπουζούκια εκτός Ελλάδος, mm-hmm. δηλαδή από κατασκευάσεις εκτός Ελλάδος. Υπάρχουν άνθρωποι από το εξωτερικό που ζητούν. Έχουν εντρυφήσει στα όργανα, γενικότερα στη μουσική και ζητάνε να αγοράσουν από αυθεντικό μπουζούκι και σας το λέω ότι έχει συμβεί και σε μένα, γι' αυτό το λέω. Η παραδοσιακή οργανοποιία λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδος, ένας μεγάλος χώρος που να βλέπουν τα παιδιά και πώς κατασκευάζουν, να πηγαίνουν εκδρομές τα παιδιά εκεί πέρα και κάποιο που θέλει τα παιδάκια που θα πάει με το σχολείο ίσως συγκινηθεί και ίσως γίνει ο αυριανός οργανοποιός και ίσως να εξελίξει και το όργανο. Επίσης θα μιλήσουμε για τον αργαλιό. Μια τέχνη που αν ρωτήσετε σήμερα τις κοπέλες ίσως να νομίζουν ότι απλά παίρνεις ένα μπλουζάκι από τη βιτρίνα του μαγαζιού και το φοράς και φεύγεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα θα μου πεις πώς οπτικοποιείται αυτό. Θα το δείτε λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Θα το δείτε πώς οπτικοποιείται. Ωστόσο σήμερα αρχίσουμε από τη Νέα Φώκια.
Ακριβώς. Ή θα μιλήσουμε, αυτό ήθελα να σας πω, ή θα μιλήσουμε για πατρίδες αλυσμόνητες που αφήσαμε όλοι κάτι δικό μας εκεί πέρα, γιατί και η δικιά μου ρίζα εκ μητρός είναι από την Μικρασία. Την Καπαδοκία συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε και για αυτές τις πατρίδες, θα μιλήσουμε για τις μικρές πατρίδες των Ελλήνων, γιατί η γενικότητα, να πούμε για τη Μακεδονία, ίσως δεν αφορά κανέναν. Αφορά όμως το μικρό χωριό. Κάθε μικρό χωριό στην Ελλάδα, της Μακεδονίας, κάθε μικρό χωριό, κάθε πέντε μικρά χωριά δημιουργούν μια κοινότητα που έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε γιατί εμείς οι Έλληνες τελικά είμαστε ένας χαοτικός λαός. Και αυτό είναι αυτό που μας σώζει. Αυτό που σώζει τον Έλληνα είναι ότι η περιέργειά του εντός εισαγωγικών, που όταν ανέβει σε ένα, κατακτήσει ένα βουνό, παραπέρα βλέπει ένα άλλο βουνό και λέει θα πάω να κατακτήσω και εκείνο. Και παραπέρα βλέπει μια κορυφή νησιού και ξανοίγεται στο πέλαγος να πάει να δει και εκείνο. Και μετά όταν φτάσει σε εκείνο το νησί, βλέπει απέναντι ένα άλλο νησί και πάει και σε εκείνο. Σε αντίθεση με ανθρώπους που υποτίθεται, με λαούς που υποτίθεται ότι κατασκευάσαν, έφτιαξαν μεγάλους πολιτισμούς στον πλανήτη Γη και δεν ταξίδεψαν ποτέ, δεν φύγαν ποτέ από τη χώρα τους. Παραδείγματος χάρη οι Αιγύπτιοι έχουν, λέμε, έναν σημαντικό πολιτισμό, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν φύγανε ποτέ από την Αίγυπτο. Οι Κινέζοι λέμε ότι έχουν ένα σημαντικό πολιτισμό, αλλά οι Κινέζοι δεν φύγανε ποτέ από την Κίνα. Και διάφοροι άλλοι λαοί. Και σε αντίθεση, ακόμα σε αντίθεση πιο πολύ, από εκείνους που δεν είχαν ποτέ πολιτισμό στον πλανήτη Γη, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι κλπ., οι οποίοι πήγαν να κατακτήσουν τους άλλους πολιτισμούς. Και κάνανε πολέμους γι' αυτό το πράγμα και σκοτώσανε ανθρώπους και σφάξανε λαούς και κάνανε γενοκτονίες. Άρα λοιπόν ο πολιτισμός είναι μια βάση στην οποία πρέπει να πατήσουμε, να τον μάθουμε τον ελληνικό πολιτισμό, να τον ψάξουμε και πολλές φορές και ας μας πονέσει, ας μας βασανίσει, ας μας κουράσει, γιατί αν δεν ξέρεις τον πολιτισμό σου, τις ρίζες σου, την ιστορία σου, τότε για ποιο λόγο να υπερασπιστείς την πατρίδα σου. Έτσι, δηλαδή, για να, όπως έλεγε ο Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος και ο Καποδίστριας, πρέπει να μάθουμε τις ρίζες μας και να αποκτήσουμε πρώτα παιδεία, να έχουμε το γνώθις αυτόν του πολιτισμού μας για να μπορέσουμε να τον υπερασπιστούμε. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι, μα δεν τον ξέρουμε, δεν έχουμε κάτι να σκεφτούμε, δεν έχουμε κάτι να παλέψουμε, δεν έχουμε κάτι να μας ενώνει στην ουσία. Ακριβώς. Ο πολιτισμός ενώνει, είπατε μια μαγική λέξη, προσέξτε, ο πολιτισμός ενώνει. Μπορεί σε χίλια δύο πράγματα, αν κάτσουμε κάτω, να βρούμε διαφωνίες. Και είναι λογικό, γιατί άνθρωποι είμαστε και κυρίως Έλληνες και έχουμε εφεύρει το διάλογο. Αλλά και την διαφωνία. Αλλά σε κάτι στο οποίο δεν θα διαφωνήσει κανείς είναι ο πολιτισμός. Δηλαδή κανείς δεν θα έρθει να σου πει ότι πρέπει να καταστραφεί ένας πολιτισμός. Κανείς δεν θα έρθει να σου πει ότι πρέπει να κλαπεί ένας πολιτισμός. Κανείς δεν θα έρθει να σου πει ότι ο πολιτισμός των Ελλήνων πρέπει να βρίσκεται στα μουσεία των ξένων χωρών, γιατί αυτό θα είναι διαφήμιση για τον πολιτισμό των Ελλήνων ή οτιδήποτε άλλο. Ο πολιτισμός ενώνει. Ο πολιτισμός είναι η παρακαταθήκη που μας άφησαν. Είμαστε κληρονόμοι του και προσέξτε, και εφόσον ζούμε, είμαστε αυτοί που θα τον κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο την ευθύνη του να τον παραλάβουμε και να τον διασώσουμε, αλλά και να γράψουμε γι' αυτόν, να μιλήσουμε γι' αυτόν, ούτως ώστε να αφήσουμε και εμείς την παρακαταθήκη μας για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Βεβαίως, είναι και αυτό ένας στόχος. Γι' αυτό και προσπαθούμε, νομίζω, και όσοι έχουμε κάποιο βήμα, αυτό προσπαθούμε και να κάνουμε. Δεν είναι απλώς διασκέδαση, ούτε η τηλεόραση, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε η εφημερίδα. Είναι κάτι παραπάνω. Προσπαθούμε και με οποιονδήποτε τρόπο να περάσουμε ό,τι αν μη τι άλλο μπορούμε περισσότερο από τον πολιτισμό μας. Ξέρετε κάτι, η λέξη, είπατε μια λέξη διασκέδαση. Η λέξη διασκέδαση είναι κακιά λέξη. Είναι από το διασκεδάνιμι που σημαίνει ξεσκίζομαι. Όπως ξεσκίζεις, σημαίνει από το γκασμά που σπάει ένα κούτσουρο και το ξεσκίζει στα δύο. Η σωστή λέξη που οφείλει κανείς να χρησιμοποιεί και να λειτουργεί για αυτό το θέμα είναι η ψυχαγωγία. Είναι η αγωγή της ψυχής και της δικής μου που ασχολούμαι με τον πολιτισμό, αλλά και αυτών που θα λάβουν αυτά που θα γράψω εγώ, να ευχαριστηθεί η ψυχούλα τους. Άλλωστε εμείς οι Έλληνες έχουμε μια λέξη για τα αγάλματα, ας πούμε, και τα λέμε αγάλματα, που προκύπτει από το ρήμα αγάλω, αγάλωμαι, που σημαίνει χαίρομαι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αγάλωμαι, χαίρομαι όταν τον βλέπω. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι το λένε κάτι στατικό, το λένε στάτσιο το άγαλμα. Για μας ποτέ δεν ήταν κάτι στατικό.
το άγαλμα. Για μας ποτέ δεν είναι κάτι στατικό το άγαλμα. Κανείς Έλληνας δεν θα σου πει ότι το άγαλμα αυτό το βλέπω και στέκεται εκεί πέρα που στέκεται. Το άγαλμα δεν στέκεται. Το άγαλμα είναι μια αέναη κίνηση μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω ότι όταν οι αγράμματοι Σαμοθρακίτες, εκεί που σκάβανε με εντολή του Γάλλου κλέφτη Άρπαγα του Σαμπουιζό, που έψαχνε να βρει στη Σαμοθράκη αρχαία, ότι σκάβοντας, όταν βρήκανε την περίφημη νίκη της Σαμοθράκης που εδώ και 150 χρόνια και είναι κλεμμένη, αρπαγμένη στο Μουσείο του Λούβρου, είπανε, γύρισαν και φώναξε ο αγράμματος, επιμένω αγρότης που είχε πάρει εκεί μισθοφόρο για να σκάβει, προς τον Γάλλο, «Κύριε, ήβραμε μία κόρη». Δεν του είπε «βρήκαμε ένα άγαλμα», δεν του είπε «βρήκαμε μια πέτρα», δεν του είπε «βρήκαμε ένα μάρμαρο». Δεν του είπε «βρήκαμε κάτι εδώ πέρα θαμένο, θαμένο, ψεύτικο, νεκρό». Του είπε «βρήκαμε μια κόρη». Ναι. Το καταλαβαίνετε. Ναι, αυτό ήταν στο DNA του αγράμματου Έλληνα χωριάτη από τη Σαμοθράκη πριν 200 χρόνια, την ώρα που έσκαβε. Δεν του το έμαθε κανείς. Δεν πήγε στην Ακαδημία, ούτε στο Πανεπιστήμιο αυτός ο άνθρωπος για να καταλάβει, για να πει, για να αισθανθεί ότι αυτό το μάρμαρο που βρήκε εκείνη τη στιγμή είχε ψυχή. Σωστή. Για εμάς τους Έλληνες λοιπόν, τα μάρμαρά μας, εκεί που άφησε την ψυχή του ο καλλιτέχνης που τα φιλοτέχνησε, όποιος και αν είναι αυτός, γνωστός ή μη γνωστός, τα αγάλματα έχουν την ψυχή, φέρουν την ψυχή του καλλιτέχνη τους. Για εμάς τους Έλληνες έχει πολύ μεγάλη σημασία η ψυχή, δίνουμε βάση σε αυτό και με αυτό πορευόμαστε. Εμείς πορευόμαστε με την ψυχή. Άλλοι πορεύονται με τα τανκς και τα μυδραλιοβόλα, τους όλμους και τις πυρηνικές ατομικές βόμβες. Ξέρω εγώ τι να πω. Ο καθένα γι' αυτό και έχει τοποθετήσει τους λαούς. Η κρίση των άλλων λαών σε κάποια βαθμίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερο Γιώργο Λεκάκη σήμερα στις 8 με το Αρχείο Πολιτισμού. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα καλά. Το πρωί. Καλή πορεία στην εκπομπή. 8 η ώρα τα λέμε. 8 η ώρα. Και περιμένω την άποψή σου. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας, κύριε Λεκάκη, να είστε καλά. Ο Γιώργος Λεκάκης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, στιχουργός, ερευνητής, από σήμερα στις 8 η ώρα μαζί μας εδώ στη Διόν Τηλεόραση και την Τουρκική Μακεδονία με το Αρχείο Πολιτισμού.